άλλη μια υπέροχη ημέρα στην Ισπανία είχαμε και σήμερα. Κάναμε ένα cooking show όπου δείξαμε κάποιες από τις ελληνικές συνταγές που μόλις είδατε. Εμείς σήμερα τώρα θα κάνουμε ένα από τα πιο εμβληματικά πιάτα της Ισπανίας που λέγεται πατάτες αλαριόχα. Ο πολύ γνωστός σεφ Πολ Μποκιούς κάποια στιγμή είχε δοκιμάσει τις πατάτες και είχε πει ότι θα μπορούσε άνετα να είναι το εθνικό φαγητό της Ισπανίας. Οι Ισπανοί, μάλλον της πατάτας μπράβας, έχουν πιο εθνικό φαγητό. Εύκολο, γρήγορο και πολύ γευστικό. Στο συγκεκριμένο φαγητό έχουμε αντικαταστήσει το τσορίθο, το πολύ καυτερό λουκάνικο που έχουν στην Ισπανία, με σουτζούκι τύπου αδάνων από τη Δράμα. Λοιπόν, η δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι η εξής. Παίρνουμε πρώτες πατάτες που τις έχουμε κόψει σε κυβάκια και τις βάζουμε να τις τηγανίσουμε. Να δω το λάδι αν έχει κάψει. Είμαστε έτοιμοι, οπότε θα ρίξω τις πατάτες σιγά σιγά μέσα να τηγανιστούν. Τις πατάτες να σας πω ότι τις έχω κόψει και τις έχω αφήσει να στραγγίξουν. Ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσουν. Περιμένουμε περίπου 4 με 5 λεπτά να τηγανίσουμε ελαφρώς τις πατάτες. Στο δίπλα τηγάνι ανάβω τη φωτιά και μόλις ζεσταθεί θα βάλουμε εκεί μέσα να σοτάρουμε το κρεμμύδι που θα ψιλοκόψουμε και το σουτζούκι τύπου αδάνων από τη Δράμα. Πάμε πρώτα να ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι. Και πάμε τώρα να φέρουμε το σουτζούκι τύπου αδάνων. Ανοίγω τη συσκευασία. Θα πάρω ένα από τα δύο. Θα το κόψω σε λεπτές φέτες και θα το βάλω να το σοτάρω μαζί με το κρεμμύδι. Το τηγάνι μου έχει ήδη ζεσταθεί. Ανακατεύω λίγο τις πατάτες για να μην κολλήσουνε. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Και πάμε να σοτάρουμε το κρεμμύδι. Μαζί με το σουτζούκι τύπου αδάνων. Περιμένουμε περίπου 2 με 3 λεπτά για να πάρουν ένα χρυσαφένιο χρώμα και στη συνέχεια θα προσθέσουμε μία σκελίδα σκόρδο την οποία θα την ψιλοκόψω. Τις πάω ελαφρώς. Βγάζουμε τη φύτρα από το σκόρδο που είναι αυτό το πράσινο από το κέντρο γιατί αυτό είναι που φταίει που γίνεται δύσπευτο και βαρύ το σκόρδο. Το κρεμμύδι έχει πάρει χρώμα από την πάπρικα που έχει το σουτζούκι. Προσθέτουμε το σκόρδο. Ανακατεύω ελαφρώς. Βάζω μέσα πελτέ ντομάτας. Θέλω να ψήσω και τον πελτέ. Ωραία. Πάμε τώρα να προσθέσουμε ζωμό. Ανακατέψουμε. Τρίψω λίγο φρέσκο πιπέρι.
Θα προσθέσω αλάτι μαλαϊών και θα αφήσω τη σάλτσα μου να βράσει για περίπου 10 λεπτά. Μέχρι τότε θα είναι έτοιμες και οι πατάτες και θα τις βάλουμε κατευθείαν μέσα στο τηγάνι με τη σάλτσα. Οι πατατούλες είναι έτοιμες. Τις τηγάνισα και τις έβαλα σε ένα σκεύος με απορροφητικό χαρτί για να τραβήξει το περίσσιο λάδι. Η σάλτσα, από ό,τι βλέπετε, έχει δέσει. Οπότε πάμε να προσθέσουμε τις πατάτες μέσα στη σάλτσα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το ισπανικό σπετζοφάι αυτό το πιάτο που ετοιμάζουμε σήμερα. Λουκάνικο, κρεμμύδι, σάλτσα, ό,τι πρέπει για τις κρύες μέρες που έχουμε. Βάλαμε τις πατάτες, θα το πάω πίσω, να ανακατέψουμε ελαφρώς. Πιστεύω να έχετε και εσείς την ίδια άποψη με μένα, γιατί τώρα όπως το βλέπω φαίνεται λαχταριστό. Κλείνουμε τη φωτιά. Το μόνο που μας χωρίζει από το να φάμε είναι να το σερβίρουμε σε ένα πιάτο. Που και πάλι ίσως και να είναι προαιρετικό, γιατί με το τηγάνι μπορούμε να το βάλουμε πάνω σε ένα ξύλο και στο τραπέζι και να φάμε από εκεί. Τώρα εσείς στο σπίτι, είμαι σίγουρος ότι άμα θέλετε, μπορείτε να τρίψετε και από πάνω λίγο φέτα. Αν θέλετε τώρα να ξαναδείτε αυτή τη συνταγή ή όλες τις άλλες που ετοιμάζουμε, μπορείτε να μπείτε στο site της εκπομπής μας youcook.gr. Θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό από πάνω. Και οι πατάτες αλαριόχα είναι έτοιμες. Καλή σας απόλαυση.